Αν μέχρι τώρα αντιμετωπίζετε τον σαχαρόδη διαβήτη ως μια αυτόνομη, ανεξάρτητη από άλλες ασθένειες κατάσταση υγείας, τότε ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε, καθώς ο διαβήτης είτε προκαλείται από ήδη υπάρχοντα νοσήματα, είτε συμπαρασύρει το σώμα και την ψυχολογία σε νέες περιπέτειες. Ψυχολογικά προβλήματα, καρδιαγγειακά νοσήματα, παχυσαρκία αποτελούν μόνο ορισμένα προβλήματα υγείας που σχετίζονται, προκαλούν ή προέρχονται από τον σαχαρόδη διαβήτη. Πώς τα αντιμετωπίζουμε, ποια είναι η σημασία της αυτομέτρησης του σαχάρου, σε λίγο στην εκπομπή μας. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Ο διαβήτης θεωρείται ένα από τα πιο ύπουλα νοσήματα. Και αυτό γιατί δεν εμφανίζεται παρά μόνο όταν πλέον τα αποτελέσματά του έχουν ήδη χτυπήσει τις αρτηρίες ή κάποιο άλλο σημείο του σώματός μας. Παράλληλα όμως, είναι ένα νόσημα το οποίο κρύβεται κάτω από άλλα νοσήματα που μπορεί να έχουμε, όπως για παράδειγμα η παχυσαρκία. Μια ψυχολογική φόρτιση έντονη μπορεί να προκαλέσει επίσης συμπτώματα υπογλυκαιμίας ή και υπεργλυκαιμίας, εμφανίζοντας ουσιαστικά τον διαβήτη σαν ένα πολύ βασικό νόσημα που έρχεται στην επιφάνεια και τότε ίσως να είναι αργά για να λάβουμε τα μέτρα μας. Σήμερα στην εκπομπή θα δούμε ακριβώς πώς ο διαβήτης συνυπάρχει, προκαλείται ή μπορεί ο ίδιος να προκαλέσει κάποια άλλα παράλληλα νοσήματα. Για το θέμα λοιπόν αυτό κοντά μας έχουμε τον γιατρό, τον κύριο Αντώνιο Λέπουρα, παθολόγος, διαβητολόγος και διευθυντής παθολογικής κλινικής. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Αυτό που θέλω να πω πρωτού ξεκινήσουμε στην εκπομπή αυτή είναι ότι για όλα αυτά όμως μπορούμε να προβλέψουμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο διαβήτης, εάν ελεγχόμαστε εγκαίρως και βεβαίως να μετριόμαστε μόνοι μας. Πρόληψη είναι η μόνη αποτελεσματική, απόλυτα οικονομική θεραπεία. Έτσι, όταν ξέρουμε ότι το νερό μας έχει άλατα και βάλουμε τον αφλατωτή μας, δεν θα δούμε ποτέ τους ολίγους μας σκουριασμένους. Αν περιμένουμε να τους δούμε σκουριασμένους, και αυτό σημαίνει έλλειψη πρόληψης, και βάλουμε εκ των υστέρων αφαλατωτή αφού ελέγξουμε το νερό μας, τότε η ζημιά έχει ήδη γίνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να την καθυστερήσουμε, αλλά όχι να την αναστρέψουμε ή να την προλάβουμε. Λοιπόν, σαχαρόδης διαβήτης. Επειδή ακούγεται σαν μια μεμονωμένη κατάσταση υγείας, ένα νόσημα, το σώμα μας γενικότερα αντιμετωπίζει μια τέτοια περίπτωση μεμονωμένα ή είναι απόρρια πολλών διαφορετικών καταστάσεων, όπως παράδειγμα η παχυσαρκία, όπως προανέφερα, ή κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα. Ο σαχαρόδης διαβήτης συνυπάρχει με αρκετές, αυτό που ονομάζουμε, συνοσηρότητες. Και ο ίδιος επιδεινώνει τις συνοσηρότητες, αλλά και οι συνοσηρότητες έχουν αμέσως σχέση με το διαβήτη. Η πρώτη αιτία του διαβήτη, ιδίως για να μιλήσουμε για το τύπο 2 που είναι και πιο συχνός και έχει σχέση με την κυλίτσα, έτσι των ερωτευμένων παντρεμένων, θα έλεγα εγώ. Δεν αφορά μόνο τους παντρεμένους. Λοιπόν, η πρώτη αιτία του διαβήτη σαφώς είναι κληρονομική. Αλλά το κληρονομικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε αντίσταση ινσουλίνη και το οποίο κληρονομείται από γονείς σε παιδιά, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Το σχαρί δεν το διαλέγουμε. Μπορούμε όμως να το ξέρουμε και όχι μόνο να το ξέρουμε, αλλά να προλάβουμε τις συνέπειές του. Αν γνωρίζατε ότι έχετε ένα σπίτι το οποίο είναι πάνω στη θάλασσα, άρα κινδυνεύει περισσότερο από διαβρώσεις, τι θα κάνατε, θα το συντηρούσατε πιο τακτικά. Ή θα αλλάζαμε σπίτι. Επειδή όμως αυτοκίνητο ή σπίτι μπορείτε να αλλάξετε, αλλά σώμα δεν μπορείτε να αλλάξετε, και επειδή όλοι μας φροντίζουμε τους οικείους μας, φροντίζουμε τα αντικείμενά μας, τα αυτοκίνητά μας και οτιδήποτε άλλο είναι δικό μας, αλλά το σώμα μας το αγνοούμε και πιο πολλές φορές δεν το φροντίζουμε από φόβο. Είναι πολύ συνηθισμένο αυτό που μου λένε οι γιατροί, φοβάμαι τι θα μου πούνε οι εξετάσεις. Άρα κρύβουμε το πρόβλημα λοιπόν κάτω από το χαλάκι. Άρα ουσιαστικά. Μέχρι να φτάσουμε όμως να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει ένα στάδιο εκείνο που λέει είμαι νέος, είμαι υγιής, δεν έχω κάτι εμφανές να με ενοχλεί. Άρα λοιπόν, πώς κανείς μπορεί να κατανοήσει, να καταλάβει μάλλον ότι μπορεί να έχει πλέον σαχαροδιαβήτη. Σε έναν πεπειραμένο γιατρό. Έτσι. Πριν φτάσει στο γιατρό. Έτσι. Πείτε λοιπόν ότι είναι στο σπίτι κάποιος και νιώθει μια κατάσταση, μια κρίση υπογλυκαιμίας και λέει ότι είναι περαστική. Τρώει μια καραμέλα, επανέρχεται. Την επόμενη στιγμή μπορεί να νιώθει λιθαργικός. Μπορεί να έχει ίσως μια αδυναμία. Όλα αυτά λοιπόν είναι καμπανάκι ότι κάτι συμβαίνει με τον οργανισμό ή είναι απλά περιστασιακά φαινόμενα. Όλα αυτά είναι σωματοποίηση άγχους. Όλα αυτά που είπατε και είπατε και στην εισαγωγή σας, οι υπογλυκαιμίες αληθείς παθαίνουν μόνο όσοι θεραπεύονται με ινσουλίνη, δηλαδή είναι ήδη διαβητικοί, ή παίρνουν κάποια δυσκία που τους έχει πει ο γιατρός τους ότι ρίχνουν το ζάχαρο και είναι υπογλυκαιμικά, τα οποία πλέον
εν έτη 21ου αιώνα δεν τα χρησιμοποιούμε ιδιαιτέρως. Είναι πολύ λιγότερα στη φαρέτα μας από ό,τι ήταν στον 20ο αιώνα. Στον 21ο αιώνα έχουμε καινούργια φάρμακα, καινούργιες αγωγές, πολύ πιο αποτελεσματικές, οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν και από τις συνοσιρότητες του διαβήτη. Αληθή υπογλυκαιμία με τη λογική ότι ξεραίνεται το στόμα μου, ότι δεν νιώθω καλά, ότι πήρα το μετρητή από το φίλο μου που είναι διαβητικός και μέτρησε ένα πιο χαμηλό ζάχαρο, δεν κάνει ο διαβήτης. Το κάνει το άγχος, το στρες, η σωματοποίηση του άγχους. Άρα η υπογλυκαιμία θα πάθουν τα άτομα τα οποία θεραπεύονται. Το άγχος όμως το οποίο προαναφέρατε αποτελεί μία από τις αιτίες για σαχαροδιαβήτη ή είναι μία παράλληλη κατάσταση η οποία μπορεί να εμφανίσει μια προϋπάρχουσα, μια προδιάθεση του οργανισμού? Άγχος, γνωρίζετε εσείς κανένα, ιδίως στην Αττική, που να μην έχει άγχος? Στην Αττική σίγουρα όλοι, στην περιφέρεια λοιπόν, ακόμη ίσως περισσότεροι. Λοιπόν, επομένως το άγχος υπάρχει από τότε που γεννηθήκαμε. Όποιος γεννήθηκε μαζί με το δώρο της ζωής παίρνει το δώρο του θανάτου. Άρα ήδη έχουμε όλοι άγχος να μην πεθάνουμε. Έτσι, και μπορεί να το έχουμε αποθήσει, αλλά το ξέρουμε στην άκρη του μυαλού μας. Άρα το άγχος, και είναι λάθος να εμπλέκουμε ψυχιατρικές και ψυχολογικές παραμέτρους με σωματικές παραμέτρους. Ένα όμως δεν αντικατοπτρίζει το άλλο, δηλαδή. Όχι, βέβαια. Έχουμε, να το πω έτσι, μια ταύτιση των δύο. Όχι, είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Το άγχος έτσι θα μας οδηγήσει σε κακή συμπεριφορά στο σώμα μας. Η κακή συμπεριφορά στο σώμα μας είναι αυτή που θα κάνει τη ζημιά, όχι το ίδιο το άγχος. Είναι απόλυτο λάθος να συγκρίνουμε ψυχιατρικές και ψυχολογικές παραμέτρους με σωματικές παραμέτρους. Δηλαδή, ο γιατρός μας λέει μην αγχώνεσαι, κόψε το κάπνισμα, μην πίνεις αλκοόλ, φάε σωστά. Όλα αυτά τα πράγματα γιατί λοιπόν τα λένε? Ανοίγεται γιατί και εσείς το λέτε στα παιδιά σας και όλοι δίνουμε συμβουλές οι οποίες δεν εφαρμόζουν στον εαυτό μας. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση. Λοιπόν, γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση. Εγώ να σας το αναστρέψω το ερώτημα. Αν έχετε ένα αυτοκίνητο που δεν δουλεύει καλά το καρμπιρατέρ του, φταίει η ψυχολογία του οδηγού? Όχι, αλλά προφανώς. Σίγουρα η κατάσταση του αυτοκινήτου δημιουργεί πρόβλημα στον οδηγό. Μπράβο, ναι. Άρα αν το μηχάνημα δεν δουλεύει, δεν φταίει η ψυχολογία μας. Αυτό σας εξηγώ τόση ώρα. Άρα λέτε ότι είναι ένα... Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Σαφώς πρέπει να έχουμε την καλή ψυχολογία, να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Καλή ψυχολογία και μην έχεις άγχος είναι μια καινότοπη και τελείως αφελής συζήτηση. Είναι σαν να λέγω, μην έχεις άγχος, τρώγε σωστά. Λοιπόν, ποιος τρώει σωστά? Ποιος άνθρωπος δεν έχει άγχος? Άρα τι κάνουμε? Κάνουμε εξόρκισμα του κακού. Είναι λάθος. Ο σαχαρώδης λοιπόν διαβήτης είναι μια μεμονωμένη αυθύπαρτη κατάσταση ή συνυπάρχει και με άλλα νοσήματα? Μπράβο. Πολύ ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Ζαχαρώδης διαβήτης καταρχήν να μην τρομάζει ο κόσμος, έτσι δεν είναι ο μπαμπούλας ή η μάστιγα. Το σώμα μας είναι μια μηχανή, το έχω πει πολλές φορές, όπως όλες οι μηχανές θέλει καύσιμο, είναι μια θαυμαστή μηχανή που κάνει πράγματα που ακόμα στην τεχνολογία και στη βιομηχανία μας δεν έχουμε καταφέρει να τα κάνουμε. Άρα τι κάνει? Παίρνει τις τροφές από το περιβάλλον. Οι τροφές μας είναι τρεις βασικές κατηγορίες: πρωτεΐνες, ζάχαρα, υδατάνθρακες, πολυζαχαρίτες και λίπη. Τα διασπάει σε πρώτες ύλες και χρησιμοποιεί ένα μέρος από αυτό για καύσιμο. Το καύσιμο μας το κύριο είναι η ζάχαρη. Έτσι και από εκεί και πέρα, ένα μέρος το κάνει δομικά υλικά, δηλαδή θα κάνετε μπράτσο όταν γυμνάζεστε, θα κλείσετε μια πληγή, θα ξαναφτιάξετε νύχια, τρίχες και ούτω καθεξής. Και ό,τι περισσεύει το αποθηκεύει υπομορφή τριγλυκεριδίων λίπους και το χρησιμοποιεί και στο σηκώτη του και το χρησιμοποιεί για τις ώρες που δεν τρώει, γιατί το μηχάνημα δεν κλείνει. Άρα η πάθηση του διαβήτη, και μιλάμε για το διαβήτη τύπου 2, σχετίζεται με μια οντότητα που λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη, γιατί η ινσουλίνη είναι ο καταλύτης, ο οποίος βοηθάει για να κάνουμε όλα αυτά που σας είπα πριν. Άρα στο διαβήτη τύπου 2 έχουμε κάτι που κληρονομούμε, το οποίο λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη. Τι σημαίνει αντίσταση στην ινσουλίνη? Δεν έχει σχέση με την αντίσταση που κάναμε στους Γερμανούς. Έχει σχέση ότι το σώμα μας θέλει πολύ παραπάνω ινσουλίνη για να πετύχει τις εργασίες που εξήγησα πριν. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως ότι όλη η ενέργειά μας, όλα αυτά που καταναλώνουμε, μπορεί να αποθηκευτούν στο σώμα μας υπό τη μορφή τριγλυκηριδίων. Στα λιποκύτταρα μας. Ακριβώς. Ή υπό μορφή γλυκογόνου στο σηκώτη μας. Μάλιστα. Αυτό που καταλαβαίνω λοιπόν εγώ είναι ότι από τη στιγμή που το σώμα μας δεν μπορεί να μεταβολήσει ή να παράξει αρκετή ινσουλίνη, άρα δεν έχουμε παράλληλα και την σωστή λειτουργία των τριγλυκηριδίων. Δηλαδή δεν σπάνε αυτά. Προφανώς, πολύ ωραία το είπατε. Συνεπώς,
πάμε για να δούμε μια παράλληλη κατάσταση υψηλής χοληστερίνης και τριγλυκερίδιων όταν έχουμε κάποιον που πάσει από τον χαρό διαβήτη. Άρα η χοληστερίνη στα άτομα με διαβήτη δεν είναι ίδια με τη χοληστερίνη στα άτομα χωρίς διαβήτη. Μάλιστα. Η χοληστερίνη στα άτομα του διαβήτη και δεν φταίει η χοληστερίνη. Φταίνει οι πρωτεΐνες που κουβάλουν τη χοληστερίνη, που λέγονται λιποπρωτεΐνες. Γι' αυτό καταλάβουμε ότι η χοληστερίνη δεν είναι διατροφική. 10% πες διατροφή της είναι κυρίως γονιδιακή και θέλει θεραπεία. Είναι πολύ αθυρωματογόνος. Τι σημαίνει αθυρωμάτωση, γιατί αυτό θέλουμε να προλάβουμε στο σώμα μας. Αυτό είναι το μυστικό της αντιγύρανσης. Mm-hmm. Το μυστικό της αντιγύρανσης είναι να μην γεράσουν τα αγγεία μας. Τα αγγεία μας είναι είτε σε μεγάλα αγγεία, όπως είναι τα αγγεία που δίνουν αίμα σε όλο μας το σώμα, είτε σε μικρότερα αγγεία είναι αυτά που έχουμε στα χέρια μας παντού, είτε σε τριχοειδή, τα οποία έχουμε από τον εγκέφαλό μας μέχρι τους ιστούς. Αυτά τι κάνουν, δίνουν οξυγόνο και ενέργεια στο σώμα μας και μεταφέρουν τις τοξίνες από την καύση του οξυγόνου. Άρα τα αγγεία μας όταν είναι σε καλή κατάσταση, αυτό είναι το συστατικό της μακροζωίας, διότι οι κύρια τύποι που πεθαίνουμε σε μεγάλες ηλικίες είναι φράγματα κεφαλικά. Άρα όλο το μυστικό είναι να μην πάθουμε αθυροσκλήρινση. Μάλιστα. Τι είναι η αθυροσκλήρινση, έτσι, θα σου το πω πολύ απλό, οφείλεται σε φλεγμονή. Για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν το χέρι μας σκάβει, τι κάνει, δεν αλλάζει σύστασή του και κάνει ρόζους. Γιατί προσπαθεί να προστατευτεί από τη φλεγμονή της τριβής. Άρα η φλεγμονή μέσα στα αγγεία μας έτσι οδηγεί σε αντίστοιχους κάλους που ονομάζονται αθυρωματικές πλάκες. Δημιουργούμε λοιπόν ένα επιπλέον τύχωμα. Οι ίδιες οι φλέβες, οι αρτηρίες μας, προκειμένου να προστατέψουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Από τις φλεγμονές. Μάλιστα. Ποιες είναι οι φλεγμονές που θα το κάνουν? Είναι το κάπνισμα, έτσι, είναι η υπέρταση, είναι η χοληστερίνη και ο διαβήτης. Και από εκεί πέρα σαφώς είναι και η έλλειψη σωματικής άσκησης, γιατί η σωματική άσκηση γυμνάζει τα αγγεία μας και τα κρατάει σε ελαστικότητα. Όταν θα φτιαχτούν αυτές οι αθυρωματικές πλάκες, τότε αρχίζει και ο κίνδυνος. Διότι το σώμα μας έχει το μηχανισμό θρόμβωσης για να προστατευτεί από τις αιμορραγίες. Ξέρουμε όλοι μας ότι αν κόψουμε το χεράκι μας, μετά από λίγο θα βγάλει λίγο υγρό, θα κάνει ένα κάκαδο και θα κλείσει από μέσα. Το ίδιο συμβαίνει και στα αγγεία μας. Πάνω λοιπόν σε αυτές τις αθυρωματικές πλάκες, έτσι γίνονται μικρορήξεις. Μόνο που αυτές είναι παθολογικές. Mm-hmm. Δεν σταματάνε, φτιάχνει το θρόμβος που προχωράει λίγο παρακάτω και μας κάνει το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό. Άρα, γι' αυτό δεν έχουμε τρόπο να προβλέψουμε το έμφραγμα. Δεν πάμε να κάνουμε στεφανιογραφία. Το ξέρουμε το ιστορικό. Έχω και εγώ ασθενή μου με στεφανιογραφία καθαρή, ελάχιστες στενώσεις. Τρεις μήνες μετά βαρύνεται το έμφραγμα. Από την ώρα που έχουμε αθυρωματικές πλάκες, ξεκινάει ο κίνδυνος. Στα άτομα με διαβήτη, ο κίνδυνος αυτός είναι πολλαπλάσιος. Δηλαδή, τα άτομα γιατί με αυτό, ίδια... γιατρέ? Γιατί ο διαβήτης γερνάει πρώτης ώρας στα αγγεία. Αυξάνει την οξύδωση, δεν θέλω να μπερδέψω το κόσμο μας. Έτσι είναι πολύ μεγαλύτερο το οξυδωτικό στρες. Πάλι να σας το πω με ένα παράδειγμα. Ποια είναι η πιο επικίνδυνη, η υγρασία του βουνού, έτσι, και του δάσους ή η υγρασία της θάλασσας? Της θάλασσας προφανώς, γιατί υπάρχει και το αλάτι. Άρα όταν είναι ανεβασμένο το ζάχαρό μας και αυτό από μόνο του παράγει παράγοντες που λέγονται AGEs, δεν είναι από το AGE στην ηλικία, είναι Advanced Glucose Substances, έτσι, products. Λοιπόν, τα οποία αυτά είναι τοξικές ρίζες, οι οποίες γερνάνε τα αγγεία μας, τα ερεθίζουν και αυτά, καθώς γερνάνε, κάνουν τους ρόζους που λέμε. Άρα δημιουργούν αθυρωματικές πλάκες σε όλο το αγγειακό σύστημα, με κίνδυνο κάποια στιγμή να έχουμε είτε ένα καρδιαγγειακό νόσημα, είτε ένα εγκεφαλικό, το οποίο λέτε ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί. Άρα, λοιπόν, από τη μια μεριά ο διαβήτης έχει θέμα με την πρόληψη του παγκρέατός μας, διότι στο διαβήτη τύπου 2 είπαμε ότι οφείλεται στην υπερινσουλινεμία. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ο διαβήτης, οι ασθενείς μας, αν μετρήσουμε την ινσουλίνη, είναι πολύ υψηλή και όμως δεν δουλεύει. Γιατί, όπως είπαμε, έχουν την αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή θέλουν παραπάνω ινσουλίνη για να κάνουν την ίδια δουλειά. Αυτή η υπερινσουλινεμία κάποια στιγμή οδηγεί το πάγκρεας όσο γερνάμε να μην μπορεί να την παράγει και αν μετρήσουμε το ζάχαρό του θα είναι 200, η ινσουλίνη του θα είναι 200, όμως το ζάχαρό του δεν θα πέφτει, ενώ η δική σου και η δική μου ινσουλίνη θα είναι στο 5 και το ζάχαρό μας θα είναι στο 100. Αυτή λοιπόν η αντίσταση στην ινσουλίνη χειροτερεύει πολύ από την παχυσαρκία. Άρα, παχυσαρκία και διαβήτης είναι οι δύο όψεις του νομίσματος. Κρατάω λοιπόν ως πρώτο βασικό ζητούμενο την παχυσαρκία. Παχυσαρκία λοιπόν και διαβήτης είναι χ. Επομένως, αυτό που λέω αστειευόμενος στους ασθενείς μου είναι ότι μη φοβάστε, θα σας κρατήσω ζωντανούς για να σας εκμεταλλεύομαι. Άρα, για να τους θεραπεύουμε, πρέπει να τους έχουμε ζωντανούς και χωρίς επιπλοκές. Λοιπόν, άρα, επομένως, ο διαβήτης, η πρώτη του επιπλοκή είναι τα εμφράγματα και τα κεφαλικά. Επομένως, δεν πρέπει απλά να σκεφτόμαστε ότι θεραπεύουμε το διαβήτη μας και έχουμε τα ζάχαρά μας χαμηλά.
Αυτό είναι μεγάλο μήνυμα που περάσει στον κόσμο μας. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε τα ζάχαρα μας χαμηλά και με χαμηλά ζάχαρα έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι έχουν τετραπλάσιο κίνδυνο οι άντρες και εξαπλάσιο οι γυναίκες, δεν ξέρουμε γιατί, με συνομιλικίες τους με τις ίδιες εξετάσεις για να πάθουν ένα έφραγμα εγκεφαλικό. Και επειδή λέτε για ζάχαρα, να διευκρινίσουμε εδώ ότι δεν μιλάμε για την απλή ζάχαρη που μπορούμε να καταναλώσουμε από ένα γλυκό ή ότι πρέπει να φάμε κάτι που περιέχει ζάχαρη. Όλα τα φαγητά και όλα τα τρόφιμα περιέχουν ζάχαρη. Ακριβώς. Είναι το αποτέλεσμα της μεταβολής που επιδέχεται μια οποιαδήποτε ουσία στον οργανισμό μας. Το μαθαίναμε μικροί στο σχολείο μας ότι οι πολυζαχαρίτες που είναι το άμυλο, δηλαδή αυτό που προέρχεται από το στάρι, όταν το πιπηλάμε στο στόμα μας γλυκαίνει. Γιατί γλυκαίνει? Μακαρόνια, ψωμί, όταν αλεύρι, οτιδήποτε. Στο στόμα μας γιατί γλυκαίνει? Γιατί το σάλιο ήδη ξεκινάει τη διάσπαση και ο πολυζαχαρίτης γίνεται ζάχαρη. Mm-hmm. Άρα οι τροφές μας θα γίνουν ζάχαρη για να καούν, λίπος για να αποθηκευτούν. Άρα και γι' αυτό χρειάζεται ινσουλίνη. Άρα στο διαβήτη έχουμε τα εξής θέματα. Πρώτον, να έχει ο ασθενής την ινσουλίνη που χρειάζεται για να μην ανεβαίνουν τα ζάχαρα, γιατί τα ίδια τα ζάχαρα κάνουν ζημιές. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα και πριν, έτσι, να προλάβουμε τις συνοσιρότητες. Άρα, μια συνοσιρότητα που συνυπάρχει εκτός από την παχυσαρκία είναι ο αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών. Και δυστυχώς τα άτομα με διαβήτη, με τις μελέτες που έχουμε, ένα 65% πλέον, παλιότερα φτάναμε στο 80%, θα πάθουν ένα έφραγμα, ένα εγκεφαλικό στη ζωή τους, ακόμα και όταν τα ζάχαρα τους είναι ρυθμισμένα. Αυτό είναι κανόνας, είναι νόμος? Είναι κανόνας και προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Προσέξτε να τότε, το καταλάβετε. Μισό λεπτάκι. Ένας λοιπόν ασθενής, ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει σακχαρό διαβήτη, έρχεται στο γιατρό του, λαμβάνει όλα τα μέτρα, έχει ρυθμίσει ο σακχαρός διαβήτη του, παίρνει φάρμακα. Είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πάθει ένα εγκεφαλικό, ένα καρδιακό? Είναι πιο περίπλοκο από αυτό και θα σας το εξηγήσω. Γιατί αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, σωστά το καταλάβατε. Αυτό είναι στατιστική. Μάλιστα. Δεν μας λέει γιατί. Mm-hmm. Θα σας πω μία αίτια του γιατί. Έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται για να προλάβουμε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών να κάνουμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, όπως λέω στους ασθενείς μου, είναι πράγματα που θα κάνετε εσείς για εσάς. Και αυτά που θα κάνω εγώ για εσάς. Τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς μου για τον εαυτό τους? Να κόψουν το κάπνισμα, να αυξήσουν την άσκηση. Η άσκηση δεν διαφημίζεται δυστυχώς γιατί είναι τζάμπα, αλλά είναι το νούμερο ένα συστατικό μακροζωίας. Έχουμε αρκετές μελέτες τέτοιες και πήραν χοντρούς και λεπτούς. Οι χοντροί που είχαν πάνω από μισή ώρα άσκηση την ημέρα είχαν τα μισά εμφράγματα από τους λεπτούς με τις ίδιες εξετάσεις. Άρα ούτε και η παχυσαρκία περσέ είναι κίνδυνος όταν υπάρχει άσκηση. Άρα διακοπή καπνίσματος, άσκηση και σωστή διατροφή που μπορούμε να τη συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά λέω ότι μία κουβέντα, ότι το 1960 είμαστε ο μακροβιότερος λαός στον πλανήτη, ιδίως οι Κρήτες. Άρα η μεσογειακή διατροφή δεν χρειάζεται καμία άλλη ιστορία. Ο Αλέξανδρος το υποφαές το έδινε στις φοράδες του. Λοιπόν, τώρα το έχουμε κάνει superfood. Δεν τρώγαν οι άνθρωποι superfood. Τρώγαν το χριστιανικό διαιτολόγιο. Δύο φορές τη βδομάδα τα όσπρια τους. Μπόλικα φρούτα, ψάρια, λαχανικά. Σε καθημερινή φάση. Είμαστε η χώρα που έχουμε βιταμίνη C φυσική και δεν χρειάζονται χημική όλο τον χρόνο. Γιατί όλο τον χρόνο έχουμε φρούτα και λαχανικά. Έτσι και άσκηση. Λοιπόν, και από βέβαια, επιτρέψτε μου να πω ότι η τροφή την οποία τρώγανε το 1960 με τη σημερινή, ακόμη και αν είναι στα σκευάσματα τα οποία εσείς αναφέρετε, δεν έχει καμία σχέση. Υπάρχουν πολύ περιβαλλοντικοί, επιβαρυντικοί παράγοντες. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε το 1960 ο Ζαμπέτας τραγούδιγε ο Πενιντάρης είναι ο νέος της εποχής και στις ταινίες ασπρόμαυρες του ελληνικού κινηματογράφου εθεάθη γέρον 46 ετών να οδηγεί αυτοκίνητον. Έτσι και τη σήμερα ημέρα με αυτά που λέτε, ο μέσος όρος ζωής των ανδρών έχει φτάσει στα 80. Μάλιστα. Αυτό το έχουμε κάνει φαρμακευτικά. Άρα. Πάμε παρακάτω. Επομένως, εγώ πρέπει να του θεραπεύσω χοληστερίνη, πίεση και φυσικά ρύθμιση ζαχάρου, η οποία θέλει εξατομίκευση, γιατί δεν πρέπει απλά να διαλέξω φάρμακα για να κατέβει το ζάχαρο και δυστυχώς έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Πρέπει να διαλέξω εξατομικευμένα με βάση το προφίλ του και τους κινδύνους του. Αυτό λοιπόν που πρέπει να πετύχουμε είναι ρύθμιση ζαχάρου, πιέσεως, χοληστερίνης. Το 2021 βγήκε μια καναδική μελέτη, έτσι, που ο Καναδάς έχει, ας θεωρήσουμε ότι έχει υψηλότερο ιατρικό και επίπεδο από ότι έχουν κάποιες άλλες χώρες, πόσο πετυχαίνουμε και τους τρεις στόχους, δηλαδή οι ασθενείς, οι διαβητικοί στον Καναδά, πόσο πετυχαίνουν ρύθμιση, διαβήτη, χοληστερίνης και πίεσης, πέστε με ένα νούμερο, πόσο επί της 100. 30%. 18. 18. Επομένως, καταλαβαίνετε τώρα την εξήγηση γιατί οι στατιστικές και γιατί μιλάμε εδώ στη τηλεόραση βγάζουν αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί αν όντως τα κάνεις έτσι όπως τα λες, γλιτώνεις ένα στα δύο εμφράγματα και ο κίνδυνος μειώνεται. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ βασικό παράγοντα εκτός από την παχυσαρκία, την καρδιαγγειακή νόσο. Τώρα,
Αναφερθήκατε προηγουμένως στα τριγλυκερίδια, κάτι το οποίο μας οδηγεί στην δυσλιπιδημία. Μάλιστα. Ένας έμεσος τρόπος ενός πεπειραμένου γιατρού να προειδοποιήσει τον ασθενή του ότι μπορεί να κινδυνεύει για ζάχαρο είναι τα τριγλυκερίδια. Γιατί είπαμε ότι οι τροφές μας, ό,τι περισσεύει, αποθηκεύεται σαν ελεύθερα λιπαρά οξέα και σαν τριγλυκερίδια στο σώμα μας, μέσα στα λιποκύτταρά μας. Για να αποθηκευτεί χρειάζεται ινσουλίνη. Άρα η έλλειψη ινσουλίνης, δηλαδή η αντίσταση στην ινσουλίνη, ουσιαστικά τα αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθερα. Και όταν τα τριγλυκερίδια μας είναι πάνω από 200, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Γιατί τα ίδια τα τριγλυκερίδια που είναι η αποθήκη του καυσίμου μας, να το πω απλά, γερνάνε το πάγκρας και το καίνε. Τα τριγλυκερίδια πάνω από το 200 επιδεινώνουν την γύρανση του παγκρέατος και φέρνουν πιο γρήγορα το διαβήτη. Άρα είναι μια αλυσιδωτή αντίδραση του ενός νοσήματος με το άλλο. Δεν λειτουργούν αποκλειστικά και μεμονωμένα. Ακριβώς. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και να περάσουμε σαν μήνυμα. Το σώμα μας δεν είναι απομονωμένο. Μας βολεύει ως ιατρικό επάγγελμα να έχουμε πολλούς όγκους, όπως το λέω εγώ. Έτσι, διαβητολόγους, να βάλω τον εαυτό μου μέσα. Καλό είναι όμως να υπάρχουν και ειδικότητες, γιατί ο καθένας εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο. Διότι έτσι δεν υπάρχει υπεύθυνος. Ο καθένας κοιτάει το κομμάτι του και χάνουμε το όλον του σώματός μας. Και το όλον του σώματός μας δεν είναι μόνο η βιολογική του παράγοντη. Mm-hmm. Δεν είναι να πάμε σε ένα καρδιολόγο και να μας πει η καρδιά μας είναι εντάξει. Δεν υπάρχει κανένας να μας το πει αυτό, ιδίως για την καρδιά μας. Πόσοι άνθρωποι έχουν πάει στον καρδιολόγο και έχουν κοιμηθεί και δεν έχουν ξυπνήσει. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μαέστρος να κάνει ένα σκορ κινδύνου, να μας δει ολιστικά και να δει ακόμα και τις δυνατότητές μας ως άνθρωποι και ως χαρακτήρες. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πω σε έναν ο οποίος είναι βουλημικός, πρέπει να χάσει κιλά. Έτσι, είναι σίγουρο ότι δεν θα το κάνει. Απλώς θα τον ενοχοποιήσω. Θα πρέπει να βρω τρόπο να τον βοηθήσω να χάσει κιλά με βάση το γεγονός ότι είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Χώριε το ότι μπορεί πλέον να οδηγηθεί ακριβώς σε κατάθλιψη επειδή δεν μπορεί να χάσει κιλά ή επειδή η κατάσταση δεν του επιτρέπει να προχωρήσει σε κάτι που θα τον ελαφρύνει. Ακριβώς. Πολύ δε περισσότερο υπό την πίεση του δικού του γιατρού ή και του οικογενειακού περιβάλλοντος του. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, το δεδομένο του σώματος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μόνο ως μια φυσική υπόσταση. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ακόμη και στο πνευματικό κομμάτι. Πράγμα και στο χαρακτήρα. Έχεις ανθρώπους χαρακτήρες οι οποίοι είναι αυτό που λέγω πρόσκοποι, boy scout το λένε οι Άγγλοι, ναι, που σας βλέπω και στα αγγλικά, είστε πολύ καλός. Εντάξει, boy scout το λένε. Έτσι, αυτόν τον άνθρωπο που είναι ο ιδεαναγκαστικός, άμα του πεις ένα θα κάνει 1,5, πρέπει να τον ξεαγχώσεις. Μάλιστα. Γιατί θα κάνει υπερβολές. Του λες μην τρως πολύ ψωμί και κόβει τελείως το ψωμί και ούτω καθεξής. Ψάχνει εναλλακτικούς τρόπους βέβαια για το ψωμί ενδεχομένως. Πιθανόν όχι, τρομάζει, είναι τρομαγμένος. Ο αντίθετος που όταν θα του πεις κάνε ένα, δεν θα κάνει κανένα, έτσι θα πρέπει να συμπεριφερθείς αλλιώς. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και το χαρακτήρα του ανθρώπου και τις δυνατότητες του. Έτσι δεν κάνουμε τα παιδιά μας. Προφανώς. Έτσι, σε κάθε παιδί δεν έχουμε την ίδια πολιτική. Αρκεί να υπάρχει ο χρόνος για να περάσουμε τα μηνύματα που πρέπει στα παιδιά. Οφείλουμε, ιδίως για τη ζωή και την υγεία, οφείλουμε να τον βρούμε αυτό το χρόνο. Τώρα, η πίεση, η αρτηριακή πίεση που λέμε, έχει σχέση με το πόσο αλληλεπιτράμε το σαχαροδιαβήτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι στην υπέρταση. Μύθος παλιότερος που τώρα ξεπερνιέται ότι το πορτοκάλι και οι πορτοκαλάδες ανεβάζουν την πίεση. Δεύτερον, ότι με έπιασε πονοκέφαλος και ανέβηκε η πίεση. Έτσι, η πίεση είναι, παίρνει τιμές τόσες όσες και το ζάχαρο και όσο τα δευτερόλεπτα μιας ημέρας. Γιατί η καρδιά μας είναι όπως ο κινητήρας του αυτοκινήτου. Άρα η δουλειά της είναι με βάση τα αισθητήρια όργανά της έτσι να ανεβάζει την πίεση και τους παλμούς για να αυξάνει την παροχή του αίματος. Όπως το αυτοκίνητό μας όταν είμαστε στο φανάρι, στο ρελαντί και ανεβάζει στροφές όταν ξεκινάμε, όταν προσπερνάμε ή όταν ανεβαίνουμε ανηφόρα, έτσι η καρδιά μας πάει την πίεση μέχρι το 20 και την ξανακατεβάζει. Άρα το ένα νούμερο μήνυμα που το λέω σε όλους τους ασθενείς είναι ότι η πίεση δεν κάνει συμπτώματα. Τα συμπτώματα, ιδίως οι πονοκέφαλοι και τα συμπτώματα με το κεφάλι, κάνουν πίεση γιατί τρομάζουμε, γιατί νομίζουμε ότι φταίει η πίεση. Το ξέρουμε ασυνείδητα. Μισό λεπτάκι λίγο. Μια μικρή παρένθεση εδώ. Κάποιος ζαλίζεται πάρα πολύ σε σημείο που κινδυνεύει να πέσει. Ή αντίστοιχα κάποιος που κάθεται πολλή ώρα σε μια καρέκλα σηκώνεται απότομα. Ορθοστατική πίεση. Ή αντίστοιχα μια νευρική πίεση. Αυτοί οι όροι υπάρχουν στην ιατρική ορολογία ή είναι κάτι που έχουμε φεύγει εμείς. Είναι κάτι που εφεύρουμε εμείς. Η πίεση είναι ο νευρικός οδηγός που είναι συνέχεια εγκαζωμένος σε σχέση με τον ήρεμο που γκαζώνει. Όποιος κάνει τεστ κοπόσεως, που αν έχετε κάνει είναι τίποτα 10 λεπτά συγκυλιόμενο τάπητα, λίγο γρήγορα, στα πρώτα 5 λεπτά η πίεση του πάει 17. Άρα όλοι όσοι ανεβαίνουμε σκάλες, όσοι πάμε στο γυμναστήριο, όσοι τρέχουμε στις δουλειές μας, κάνουμε στον κήπο μας κτλ., η πίεση μας ανεβοκατεβαίνει.
Η καρδιά είναι μια αντλία. Η υπέρταση είναι αν έχεις δύο ίδιες αντλίες, τη μία για τριόροφη πολυκατοικία και την άλλη για πενταόροφη. Στα 20 χρόνια στην πενταόροφη, αφού θα δουλεύει σε πιο ψηλούς ορόφους, θα είναι πιο γυρασμένη. Επομένως, η πίεση στο μπράτσο δεν έχει σκοτώσει κανέναν, γιατί μετράμε στο μπράτσο. Το 17 στο μπράτσο για τον εγκέφαλο και την καρδιά, γιατί τη μετράμε μόνο πειραματικά, δεν μπορούμε να τη μετρήσουμε, γι' αυτό τη μετράμε την πίεση μας στο μπράτσο, έχει 4 με 5 βαθμούς διαφορά. Άρα το περισσότερο 18, ή λιγότερο. Περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα. Το 9 την καρδιά μας θα τον έχει στα 10-11 και το 15, 16, 17 θα το έχει στα 12-13. Μισό λεπτά, γιατί τώρα θέλω λίγο να το κατανοήσουμε αυτό, να το αποσαφηνίσουμε. Μετράμε λοιπόν την πίεση στο μπράτσο μας. Η πίεση πραγματική στην καρδιά και είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη? Είναι πάντοτε σταθερή. Ο οργανισμός μας στα αγκαία της καρδιάς και του εγκεφάλου κρατάει την ομοιοστασία του. Μάλιστα. Έτσι, επομένως δεν τρομάζουμε επειδή είδαμε μια πίεση 17 και ποτέ δεν τη μετράμε όταν έχουμε πονοκέφαλο. Γιατί τότε θα βαφτιστούμε υπερτασικοί και θα παίρνουμε φάρμακο για το άγχος μας και για την πίεση. Και η πίεση σχέση δεν κάνει συμπτώματα. Το ξανατονίζω. Τα συμπτώματα κάνουν πίεση. Η σχέση λοιπόν της υπέρτασης, της αυξημένης πίεσης, με το σακχαρό διαβήτη, ποια είναι? 60% 6 στους 10 συνυπάρχει ο διαβήτης με την υπέρταση. Η υπέρταση έχει πλέον πολλά φάρμακα στον αιώνα μας. Έτσι, επομένως, εκεί χρειάζεται μια εξατομίκευση. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό σε ένα ασθενή ο οποίος είναι αγχώδης και έχει και αυξημένους παλμούς, τι φάρμακο θα του διαλέξουμε, από ένα ασθενή ο οποίος έχει σχετική βραδικαρδία, από ένα ασθενή που έχει ήδη ο διαβήτης πειράξει τα νεφρά του, έχουμε φάρμακα τα οποία είναι νεφροπροστατευτικά. Είναι τελείως διαφορετική η αντιμετώπιση της καρδιάς του αδιαβητικού ασθενούς σε σχέση με την καρδιά του μη διαβητικού ασθενούς, γιατί οι διαβητικοί μας, όπως είπα και πριν, έχουν τετραπλάσιο έως εξαπλάσιο κίνδυνο για εμφράγματα κεφαλικά και για όλα τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Επομένως, μια χοληστερίνη, όπως και μια πίεση που σε κάποιους άλλους είναι φυσιολογική, στο διαβητικό τη θέλουμε λίγο χαμηλότερη ακριβώς για να μειώσουμε τον κίνδυνο των επιπλοκών. Μάλιστα. Υπνική άπνοια. Κοιμόμαστε και κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε μέσα στον ύπνο μας ενδεχομένως ότι ξεμείναμε από αέρα. Δεν έχουμε πάρει αέρα. Είναι σαν να νιώθουμε ότι κάποιος μας έχει κλείσει το στόμα και τη μύτη. Αυτή η κατάσταση συνυπάρχει με τον σακχαρό διαβήτη? Προκαλείται από τον διαβήτη ή πάει αντίστροφα? Πάλι η σχέση είναι vice versa. Δηλαδή 9 στα 10 άτομα με σακχαρό διαβήτη τύπου 2 είναι παχύσαρχοι. Η παχυσαρκία πολλαπλασιάζει την υπνική άπνοια. Η υπνική άπνοια είναι όχι το απλό ροχαλτό, είναι το ροχαλτό που σταματάει η αναπνοή μας. Έτσι, η υπνική άπνοια δυστυχώς είναι κύρια αιτία για να ξυπνάμε το πρωί κουρασμένοι, και αυτό είναι έτσι θα το καταλάβουν οι ασθενείς μας. Ενώ κοιμάται, ξυπνάει το πρωί και είναι κουρασμένος και η υπνηλία του και η κούρασή του φεύγει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό φέρνει άγχος. Την ώρα που σταματάει η αναπνοή μας, διακόπτονται τα όνειρά μας και οδηγεί σε μεγαλοκαρδία και σχετίζεται ότι αυξάνει τις πιθανότητες να πάθουμε διαβήτη με έμεσο τρόπο, διότι όταν έχουμε άγχος τρώμε περισσότερο, μας φέρνει νευρικότητα. Άρα η υπνική άπνοια συνυπάρχει με το ζαχαρόδι διαβήτη. Έτσι, και η αιτία και στους δύο, και μιλάω πάντα για ζαχαρόδι διαβήτη τύπου 2, έτσι είναι τα κιλά. Άρα για να φτάσουμε να έχουμε υπνική άπνοια ή να είναι, να το πω, πιο έντονη η κατάσταση της υπνικής άπνοιας, ενδεχομένως κάποια κιλά παραπάνω ίσως είναι το μεταβατικό στάδιο. Έχει αποδειχθεί με αρκετές μελέτες. Κοιτάξτε, η υπνική άπνοια οφείλεται πρώτα-πρώτα σε κατασκευαστικούς λόγους. Mm-hmm. Οφείλεται στο στενό διάφραγμα, οφείλεται στην υπερώα. Έτσι, αυτά τα δύο διορθώνονται τη σημερινή ημέρα και έχουμε αρκετούς ασθενείς που τους έχουμε διορθώσει και έχουν βελτιωθεί όλες οι ψυχολογικές και παχυσιολογικές παράμετροι τους με λέιζερ, με τις καινούργιες τεχνολογίες. Οφείλεται στο κοντό λαιμό, αυτό δεν διορθώνεται, εκτός αν σας βάλουν στην κλίνη του προκρούστη, και οφείλονται και στην κυλίτσα. Μάλιστα. Μόνο χάνοντας ένα 10 με 20% του βάρους, 3 στους 4 με υπνική άπνοια θα γλιτώσουν τις μάσκες, που δεν είναι το πιο ευχάριστο πράγμα, και γι' αυτό καλό είναι να μην φτάσουμε στο σημείο, γιατί ελάχιστοι χρησιμοποιούν αυτές τις ειδικές μάσκες της άπνοιας μακροχρονίως. Επομένως, πάλι πάμε στην τριάδα διαβήτης, παχυσαρκία και υπνική άπνοια. Είναι η κότα έκανε το αυγό ή το εγώ την κότα, δεν έχει καμία σημασία. Αυτό το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε είναι πρώτα-πρώτα από την παχυσαρκία. Μάλιστα. Αυτό το οποίο όλοι φοβούνται να συζητήσουν, πολλές φορές αποτελεί και ταμπού, είναι η λέξη καρκίνος. Και εδώ λοιπόν είναι ένα βασικό ζητούμενο. Ο καρκίνος έχει σχέση και ποια είναι αυτή με το σακχαρό διαβήτη?
Κοιτάξτε, είναι στατιστικό, αιτιολογική σχέση ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να αποδείξουμε, αλλά δυστυχώς ο ζαχαρώδης διαβήτης διπλασιάζει ως τετραπλασιάζει τους κινδύνους κάποιων καρκίνων. Επομένως, αυτό ο γιατρός που δίνει το check-up πρέπει να το ξέρει, διότι η μείωση της θνητότητας του καρκίνου της μέρα μας την τελευταία πενταετία δεν οφείλεται στα πολύ καλά καινούργια φάρμακα που έχουμε, γιατί τι σημασία έχει τον ένα χρόνο να το κάνουν δύο, οφείλεται στην πρόληψη. Οι πιο πολλοί καρκίνοι, αν βρεθούν στα αρχικά στάδια, χειρουργούνται, αφαιρούνται και θεραπεύονται. Άρα ο διαβήτης δυστυχώς, έτσι και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, διπλασιάζει τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα έχουμε ένα διπλάσιο συμφέρον να μην καπνίζουμε, όχι μόνο για τα εμφράγματα κεφαλικά, αλλά για τον καρκίνο. Διπλασιάζει τον καρκίνο των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες και του μαστού και των γεννητικών οργάνων. Άρα μια καλή απεικονιστική μέθοδος, είτε λέγεται υπέρηχος, είτε λέγεται μαγνητική, οφείλει να έχουν στα κορίτσια, στα γεννητικά τους όργανα και να είναι τυπικές στον έλεγχο του μαστού τους. Διπλασιάζει τον καρκίνο του παγκρέατος και του ύπατος. Έτσι και δυστυχώς ιδίως το καρκίνο του παγκρέατος δεν φαίνεται στον υπέρηχο, άρα χρειάζεται να υπάρχει μέσα στο check-up τους. Διπλασιάζει τον καρκίνο του πεπτικού και του στομάχου και του παχαίως εντέρου. Δεν αφήσατε για τίποτα. Όχι, άφησα. Δεν αυξάνει τον καρκίνο του προστάτου στους άντρες. Δεν αυξάνει αιματολογικούς καρκίνους, για να μην τα λέμε όλα μαύρα. Αλλά όταν έχουμε αυτή τη γνώση και στο ετήσιο μας check-up τα ελέγχουμε, είναι σίγουρο ότι δεν θα φύγουμε από τον καρκίνο. Μάλιστα. Άρα, εγώ αν μπορούσα να κάνω μία σύνοψη όλων αυτών των οποίων αναφέραμε ως συνοσηρότητα, νοσήματα δηλαδή τα οποία υπάρχουν με τον σακαρό διαβήτη, θα ήταν η παχυσαρκία, η δυσλιπιδεμία, η υπέρταση, η χρόνια νεφρική νόσος, η καρδιαγιακή νόσος, η κατάθλιψη, η υπνική άπνοια και ο καρκίνος. Και βέβαια, να τα πούμε και αυτά, η άνοια δυστυχώς διπλασιάζει και τους τρεις τύπους της άνοιας και η αισθητική δυσλειτουργία, όπως επίσης τα άτομα που έχουν ήδη διαβήτη, οι επιπλοκές και στη σύλληψη και στην κοίηση, και εκεί πέρα έχει μεγάλη σημασία η ρύθμιση. Μάλιστα. Βέβαια, έχουμε και τον σακαρό διαβήτη που προκαλείται σε μια εγκυμονούσα, ακριβώς, ναι, μόνο και μόνο για την περίοδο αυτή. Έρχεται ακριβώς και φεύγει παράλληλα. Τώρα, πάμε όμως να δούμε ένα βήμα πιο πίσω. Μιλήσαμε για πρόληψη. Η πρόληψη έρχεται με την αυτομέτρηση. Πότε κανείς πρέπει να ξεκινήσει μια αυτομέτρηση, δηλαδή θα πρέπει ο καθένας μας να κυκλοφορεί με έναν μετρητή του σακχάρου και μάλιστα να το κάνει για ποιο λόγο? Προσέξτε. Πρώτα-πρώτα το νούμερο είναι η διάγνωση. Γιατί ο διαβήτης μπορεί να περάσει και 10 χρόνια και να μας κάνει συμπτώματα, όπως με ρωτήσατε στην αρχή. Άρα χρειάζεται το check-up, χρειάζεται ο γιατρός που θα ξέρει να το αξιολογήσει, γιατί δυστυχώς ακόμα και τώρα βλέπω ασθενείς που δεν έχουν αξιολογηθεί με ζάχαρα το 100 στο 125, ονομάζεται προδιαβήτης και θέλει καμπύλη, και όμως του λένε χάσει λίγα κιλά και μετά φοβούνται και δεν ξαναπάνε. Άρα το πρώτο είναι η διάγνωση. Από την ώρα που θα διαγνωστούμε με διαβήτη, σαφώς το νούμερο ένα, έτσι, εκτός από τις συνοσηρότητες, είναι η ρύθμιση. Η ρύθμιση, έτσι, όταν θα γίνει με απλά χάπια, δεν χρειάζεται αυτομέτρηση. Όταν όμως θα χρησιμοποιήσουμε είτε χάπια τα οποία ρίχνουν το ζάχαρο και κάνουν υπογλυκαιμίες, είτε θεραπεία με ινσουλίνη, εκεί πέρα η αυτομέτρηση είναι must. Μάλιστα. Γιατί ό,τι λοιπόν έχει να κάνει με ινσουλίνη, πρέπει να μας οδηγεί στην αυτομέτρηση. Ακριβώς. Υπολογίστε ότι το πάγκρεάς μας μετράει 1-3 λεπτά το ζάχαρο και παράγει την ινσουλίνη που χρειάζομαι. Ποτέ δεν σταματάει να παράγει, απλώς αυξομειώνει την παραγωγή του. Όταν εμείς θέλουμε να το κάνουμε εξωγενώς, πρέπει να έχουμε μετρήσεις, και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία τι μετρητή θα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί δυστυχώς με το ISO του 2016 έχουν βελτιωθεί τα όρια, δηλαδή επιτρέπεται να έχει συν 15 έως πλην 15% απόκληση προς τα πάνω και μείον 15 mg προς τα κάτω. Αυτό όμως όλα οι μετρητές δεν το πετυχαίνουν. Έτσι, δηλαδή, όταν παίρνει το ISO, δεν σημαίνει ότι θα σου μετρήσει σωστά επειδή σου έχει πάρει ISO. Άλλοι μετρητές πετυχαίνουν τους στόχους του ISO κατά 60% και άλλοι κατά 95%. Άρα έχει σημασία ποιο μετρητή. Μάλιστα. Επιπλέον, άλλοι μετρητές μπορεί να είναι στο συν ή πλην 15% και άλλοι να είναι στο πλην 7 ή 8. Άρα, γιατί ο μετρητής ο οποίος θα πρέπει να επιλέξουμε δεν είναι μόνο βάση της πιστοποίησης που μπορεί να έχει πάρει, γιατί υπάρχει διαφορετικό περιθώριο λάθος το οποίο μπορεί ο μετρητής αυτός να καταγράψει ή όχι. Το ISO τους λέει ότι μέχρι συν πλην 15%. Μεγάλη διαφορά. Εντάξει, το πόσο θα το πετύχουν αυτό, έτσι, θα το πάρουν το ISO. Αλλά άλλοι θα το πετύχουν στο 60% των μετρήσεων και άλλοι θα το πετύχουν στο 95%.
Αυτό επιπλέον, τι σημαίνει στην μέτρηση όμως που θα δώσουμε μετά για την ινσουλίνη? Στα άτομα που κάνουν ινσουλίνη, ιδίως του τύπου 1, που πλέον έχω αρκετά και τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη εκπαίδευση, γιατί πρέπει να μάθουν να κάνουν αυτό που κάνει το σώμα τους απ' έξω, με τα σύγχρονα εργαλεία και τις σύγχρονες ινσουλίνες που έχουμε. Έτσι, ξέρουμε τη λεγόμενη ευαισθησία στην ινσουλίνη. Τι σημαίνει ευαισθησία στην ινσουλίνη? Μία μονάδα ινσουλίνης πώς θα τους ρίξει το ζάχαρο. Άρα, όταν αυτός έχει ένα ζάχαρο 200, έτσι, και θέλει να φάει και ένα γλυκό, έτσι πρέπει να ξέρει πόσες μονάδες θα κάνει. Άρα, όταν θα πρέπει να αποφασίσει την ινσουλίνη του, θα πρέπει να ξέρει την τιμή του ζαχάρου του. Αν ξέρει λοιπόν την πληροφορία ότι μία μονάδα ινσουλίνης ρίχνει κατά 15% το ζάχαρο, έτσι, και έχει ένα ζάχαρο 200 και θέλει να το πάει στο 100, σημαίνει ότι πρέπει να κάνει τουλάχιστον 5 μονάδες που θα το κατεβάσει κατά 75. 5 επί 15 μας κάνει 75. Λοιπόν, εάν ο μετρητής του, αντί η πραγματική του τιμή είναι 200 και του έχει γράψει 230, σημαίνει ότι θα κάνει 2 μονάδες παραπάνω, άρα θα κάνει υπογλυκαιμία. Συνεπώς, εκεί ο κίνδυνος για να πάθει ένα υπογλυκαιμικό ή ένα υπεργλυκαιμικό σοκ είναι εμφανέστατος. Ακριβώς, και μάλιστα, επειδή αναφέρατε πριν την ιστορία του διαβήτη της κοίησης, και έχω ζήσει στο ιατρείο μου κοπέλα που ήταν και λίγο αγχώδης και υπερβολική, η οποία στην κοίηση έχουμε πολύ αυστηρά όρια. Γιατί δεν θέλουμε να κάνει υπογλυκαιμία, γιατί το μωρό μπορεί να κινδυνεύσει το έμβριο. Όπως δεν θέλουμε να έχει και πολύ ψηλά ζάχαρα, γιατί αυτό κάνει ευγλυκαιμία μες στο μωρό και κάνει τα μεγάλα παιδιά. Γιατί η γυναίκα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη ζάχαρη, αλλά η ζάχαρη περνάει στο αίμα της, το παιδί μπορεί να τη χρησιμοποιήσει. Άρα είναι σαν να βάζουμε ορμόνες στο φυτό μας. Μάλιστα. Τα αρρύθμιστα ζάχαρα. Εκεί λοιπόν θέλουν πολύ αυστηρή ρύθμιση. Ήρθε η κοπέλα λοιπόν στο ιατρείο μου. Έφερε 4 διαφορετικές εταιρείες μετρητών. Είχα και εγώ άλλες 2 στο ιατρείο μου. Μετρήσαμε το ζάχαρό τους και οι τιμές ήταν από 70 έως 140. Σε 70 τόσο πρέπει μεγάλες να... αποκλίσεις. Τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Τόσο μεγάλες αποκλίσεις. Τότε πώς επιλέγουμε έναν μετρητή? Τι είναι αυτό που πρέπει να λάβουμε υπόψη? Πρώτα-πρώτα είναι η αξιοπιστία, το να έχει κάνει μελέτες και όχι μελέτες ISO, αλλά να έχει κάνει κλινικές μελέτες. Έτσι, ξέρουμε μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχει επιλεγεί και την οποία τη χρησιμοποιούν και για αντλίες ινσουλίνης. Άρα, όταν θέλουμε τις πολύ αυστηρές ρυθμίσεις, έτσι, δεν λέμε για μονοπόλια, αλλά στις πολύ αυστηρές ρυθμίσεις θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένη εταιρεία, αυτή που χρησιμοποιούν και οι εταιρείες. Γιατί δεν θέλω να κάνω διαφήμιση από τηλεόραση. Προφανώς. Έτσι, που χρησιμοποιούν και οι εταιρείες με τους μετρητές ζαχάρου για να καλυμπράνουν τους μετρητές ζαχάρου. Επίσης υπάρχουν τα συστήματα CGM και FGM, δηλαδή συστήματα που τα φοράς απάνω σου και μετράνε το ζάχαρό σου, τα FGM, ανά 5 λεπτά, τα άλλα ανά λεπτό. Είναι μόνιμες λοιπόν μέτρησες, να το πούμε. Μόνιμες μέτρησες, δυστυχώς είναι αρκετά ακριβά. Δυστυχώς τα ταμεία μας δεν τα πολυκαλύπτουν, κάτι ελάχιστα καλύπτουν, αλλά δεν έχουμε όλους αυτούς τους μετρητές. Είναι για συγκεκριμένες περιπτώσεις ατόμων και δεν έχουν την αξιοπιστία που έχει η δακτυλοκέντηση. Το cornerstone, ο ακρογωνιαίος λίθος, είναι η δακτυλοκέντηση για τα άτομα που κάνουν ινσουλίνη, ιδίως αυτά που ζουν έντονη ζωή. Τι σημαίνει έντονη ζωή? Είναι άλλο να είσαι ένας συνταξιούχος που κάθε μέρα η μέρα σου είναι ίδια, άλλο να είσαι ο αθλητής, να είσαι ο Ιωάννης που πρέπει να πας να ξεχάσεις να φας τη δουλειά σου, πρέπει να τρέξεις 15 δουλειές, έτσι πρέπει να προλάβεις να κάνεις το γυμναστήριό σου και μετά να τηθείς τρέχοντας να πας τη δουλειά σου. Για καθημερινότητά μας. Πρέπει να πας να προλάβεις να πάρεις τα παιδιά σου, πιθανόν να φάεις μια πουκιά στο στόμα σου. Εκεί πέρα είναι τελείως διαφορετικές οι ανάγκες, οι συνθήκες της ζωής σου. Είναι άλλο να δουλεύεις με ασθενείς, άλλο η δουλειά σου να είναι χειρονακτική και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ένας ασθενής που έχει σαχαροδιαβήτη μπορεί να βρει στη σύγχρονη φαρέτρα, να το πούμε έτσι, των μετρητών, ένα μηχάνημα το οποίο θα του εξασφαλίζει το δυνατόν κοντινότερη μέτρηση προφανώς, στην πραγματική. Προφανώς, και έχουμε αρκετές μελέτες. Ποιοι είναι οι πιο καλά ρυθμισμένοι διαβητικοί με τις λιγότερες επιπλοκές? Έτσι, και πάντοτε μιλάω για αυτούς που κάνουν ινσουλίνη. Έτσι, οι διαβητικοί οι οποίοι έχουν πολλές μετρήσεις. Πολλαπλές λοιπόν μετρήσεις μέσα στην ημέρα. Όσο πιο πολλές μετρήσεις έχεις, που σημαίνει ότι παίρνεις πληροφορίες για το ζάχαρό σου και το αντιμετωπίζεις αντιολογικά. Προσέξτε να δείτε. Η μέτρηση από μόνη της δεν φτάνει. Γιατί έχουμε φτάσει στο αντίθετο. Η μέτρηση δεν σου δίνει μια πληροφορία. Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να την αξιολογείς και να παίρνεις αποφάσεις. Να την αξιολογείς μόνος σου ή με τον γιατρό? Μπράβο. Γιατί αυτό για δεν να μπορέσει να, μπορεί να τα αξιολογήσει, θα πρέπει να το κάνεις με τον γιατρό. Εγώ τι κάνω με τους ασθενείς μου του τύπου 1 ή αυτούς που κάνουν ινσουλίνη, ιδίως του τύπου 1, που εκεί είναι και μεγαλύτερη υποχρέωση. Κατά καιρούς μου στέλνουν μετρήσεις, μιλάμε στο τηλέφωνο και συζητάμε το πώς συμπεριφέρθηκαν, γιατί κάνανε έτσι μετρήσεις. Έχει αποδειχθεί ότι οι διαβητικοί τύπου 1, ακόμα και οι πολύ καλά ρυθμισμένοι μακροχρονίως, γιατί κουραζόμαστε ψυχολογικά, χάνουν τη ρύθμισή τους. Άρα χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση,
Έτσι και η εκπαίδευση δεν είναι απλά να μετράμε, γιατί έχουμε φτάσει και στον αντίποδο. Μετράμε και τι το κάνουμε, το μετράμε, δεν κάνουμε τίποτα. Μετράμε, το βλέπουμε, φοβόμαστε. Δεν είναι να προσαρμόζουμε την ινσουλίνη, δηλαδή. Έτσι, και θα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Οι αποφάσεις πάντοτε έχουν σχέση όχι μόνο με το πόσο είναι υψηλό το ζάχαρό μας, αλλά με το όλο. Είναι τελείως διαφορετικό. Εάν έχεις φάει και έχει ανέβει λίγο το ζάχαρος και μετά πας να κολυμπήσεις ή να κάνεις αθλοπαιδίες, και τελείως διαφορετικό αν έχεις φάει και θες να πας να ξαπλώσεις την τηλεόραση να αλλάξεις. Τελείως διαφορετικό αν σε περιμένει ένα πολύ αγχώδες meeting, το οποίο ξέρουμε ότι το άγχος και η αδρεναλίνη, όπως και η κορτιζόλη, είναι οι δύο μέρες ορμόνες του στρες, ανεβάζουν και την πίεση και το ζάχαρο. Άρα δεν είναι μόνο οι απόλυτες τιμές του ζάχαρου, είναι οι συνθήκες. Υπάρχει τρόπος ένας ασθενής με σαχαρό διαβήτη που κάνει τακτικές μετρήσεις να μεταδώσει όλα αυτά τα δεδομένα στον γιατρό του απευθείας σε πραγματικό χρόνο, προφανώς, ώστε να γίνει αυτή η αυτόματη μέτρηση? Και πάλι δεν θέλω να διαφημίσω, οι οποίοι είναι Bluetooth, δηλαδή συνδέονται με το κινητό μας. Έτσι έχουμε αυτή την τεχνολογία, μπορεί να στείλουμε email, μπορεί να κρατήσουμε σημειώσεις. Έτσι, άρα η τεχνολογία πλέον μας βοηθάει. Συνδέονται πάρα πολύ εύκολα με το κινητό μας. Ακόμα και ένας ηλικιωμένος που δεν είναι εξοικειωμένος, γιατί και οι ηλικιωμένοι πλέον έχουν κινητά, μπορεί το παιδί του να του περάσει το σύστημα στο Bluetooth και από εκεί πέρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μετράει το ζάχαρο και αντί να φαίνεται στο μετρητή, φαίνεται κατευθείαν στο κινητό του. Με μεγάλα γράμματα, με μεγάλη οθόνη, του δίνει δυνατότητες να κρατήσει πληροφορίες, διότι αν έχω νέον δικηγόρο, ο οποίος είναι στο δικαστήριο, έτσι, εκείνη την ώρα, ίσα-ίσα που προλαβαίνει να κάνει τη μέτρηση. Κρατάει, γράφει μια σημείωση, έφαγα το τάδι, δεν έφαγα τίποτα, έτσι, και μετά θα με πάρει με τις μετρήσεις του και θα συζητήσουμε γιατί έπρεπε να το κάνει αυτό, που έκανε το λάθος, πώς χρησιμοποίησε λάθος την ισουλίνη του. Άρα λοιπόν, γιατρέ, κάποιος πρέπει να αυτοεκπαιδευτεί προκειμένου ο σακχαρώδης διαβήτης να μετριέται σωστά και να μπορέσει να προχωρήσει ο ίδιος. Όπως ακριβώς σας είπα και πριν, έτσι, ακόμα και οι νέοι άνθρωποι ή οι πιο μεγάλοι, γιατί όλοι ξεκινούν από νέοι και μεγαλώνουν, που έχουν τύπου 1, έτσι, κάποια στιγμή τη χάνουν τη ρυθμίσή τους. Και εκεί θέλει εκπαίδευση. Και το λέω από το παράδειγμα της μαγιονέζας που φτιάχνω στο σπίτι μου, έτσι, ότι κάνω καλή μαγιονέζα, αλλά αν έχω πάρα πολύ καιρό να την κάνω, την ξεχνάω. Μάλιστα. Άρα η συνταγή μπορεί να αλλάξει. Ακριβώς. Και μαζί με αυτή να βγάλουμε και το λάθος αποτέλεσμα. Ακριβώς. Άρα δεν είναι μόνο να μετράμε, πρέπει να αξιολογούμε και να ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθούμε. Αλλάζει η ζωή μας. Κάθε εποχή του χρόνου δεν είναι η ίδια. Γιατρέ, εάν υποθέσουμε ότι κάποιος δεν ξέρει να αυτομετράται με το σαχαρό διαβήτη, ή δεν έχει το χρόνο, ή θεωρεί ότι το μηχάνημα που έχει δεν τον αντιπροσωπεύει, είναι πιο ασφαλές να επιχειρήσει μια μέτρηση στο εργαστήριο? Όχι. Οι μετρήσεις είναι οι ίδιες? Όχι. Γιατί? Αλλά ο μετρητής ζαχάρου είναι μια μέθοδος φορητή, η οποία μας δίνει μια πληροφορία της στιγμής. Οι ακρογωνιές της μέτρησης είναι το ζάχαρο στο εργαστήριο, αλλά αυτό πρώτον το εργαστήριο δεν μπορεί να το κάνει στις ώρες που θέλεις. Δεύτερον, το εργαστήριο μετράει σε φλεβικό αίμα, γιατί μας παίρνουν αίμα από τις φλέβες μας, ενώ ο μετρητής μετράει σε δάκτυλο, είναι δακτυλοκέντης, άρα είναι τριχοειδικό το αίμα που μετράει. Άρα δεν συγκρίνεται, γιατί πάρα πολλοί ασθενείς μου το κάνουν. Γιατρέ, μέτρησα με την ίδια σταγόνα έτσι, το δάχτυλό μου και μου πήρε και αίμα από τη φλέβα μου. Είναι δύο διαφορετικά σημεία που παίρνει στο αίμα. Άρα διαφοροποιούνται και οι μετρήσεις. Ακριβώς, επομένως δεν είναι τόσο συγκρίσιμες. Οι αξιόπιστες μετρήσεις για διάγνωση είναι μόνο στο εργαστήριο. Οι μετρήσεις που θέλουμε εμείς, που θα μας δώσουν τις πληροφορίες για να χρησιμοποιήσουμε την ισουλίνη μας, γιατί ο μετρητής έχει μεγάλη σημασία σε αυτούς που κάνουν ισουλίνη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι λεγόμενοι ασθενείς, οι οποίοι πρέπει να τους τρομάξεις. Δηλαδή, άρα σε κάποιους ασθενείς θα δώσω πιο πολύ για εκπαιδευτικούς λόγους στο μετρητή, γιατί αν τον αφήσω ελεύθερο, είναι ικανός να φάει ένα ταψί μπακλαβά και να λέει στη γυναίκα του δεν έφαγα τίποτα. Σας λέω αληθινά παραδείγματα. Μα δεν θα έχει φάει φαγητό όμως. Ακριβώς. Είναι ικανός να φάει ένα ταψί μπακλαβά κρυφά στο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς. Αυτές είναι αληθινές ιστορίες. Να τρέχει ο κύριος Λέω προς το διαβιταλόγιο να καταλάβει τι στην ευχή λάθος κάνει και κάθε απόγευμα τα ζάχαρά του είναι στο 300. Έτσι, επομένως, αν και αυτό τον ασθενή, αν του δώσει ένα μετρητή και τον βάζει να μετράει, μπορεί και λίγο να τρομάξει και να φιλοθυμηθεί και να βάλει ένα μικρό φερμουάρ στο στόμα του. Μάλιστα. Πάμε λίγο όμως να δούμε μια κάρτα, η οποία θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι μετρητών, ώστε να αντιληφθούμε βέβαια πώς γίνεται ακριβώς να έχουμε μια σωστή και αξιόπιστη μέτρηση για να δώσουμε την κατάλληλη δόση ινσουλίνης. Η εξέλιξη λοιπόν στη φροντίδα του διαβήτη είναι ο τίτλος στον οποίο έχουμε επιλέξει αυτή την κάρτα. SMBG. Ακούγεται λίγο, αν θέλετε, σαν να μιλάμε κινέζικα, αλλά θέλω λίγο τη βοήθειά σας για να δούμε ακριβώς λίγο τους τίτλους αυτούς. SMBG είναι από το SELF. Όποιος ξέρει αγγλικά είναι
Αυτομέτρηση λοιπόν, μάλιστα. Self-monitoring. Ναι, έτσι. Blood glucose, γλυκόζη αίματος, η αυτομέτρηση. Η αυτομέτρηση γίνεται με το μετρητή. Έτσι, το χέρι μας μπορούμε να το πλύνουμε με νεράκι, μπορούμε λίγο να το σκουπίσουμε. Δεν είναι επικίνδυνο, δεν παθαίνουμε εμολύνσεις. Mm-hmm. Απαγορεύεται το ενόπνευμα πριν. Γιατί πολλοί αυτό? Από τα ενοπνεύματα, ιδίως οι αλκοόλες, μπορεί να έχουν ζάχαρα μέσα. Άρα μπορεί να επηρεάσει ακόμη και την τιμή του σαχάρου που θα πάρουμε. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Μπορεί να την επηρεάσει. Λίγο ψωμί να πιάσουμε και να μετρήσουμε, θα δούμε άλλες τιμές. Μόνο από το άμυλο, mm-hmm. το αλεύρι που έχει το ψωμί απ' έξω φτάνει, για να σας τρελάνει το μετρητή. Άρα, εάν τα χέρια μας δεν είναι καθαρά, θα τα πλύνουμε λίγο νερό και σαπούνι και θα τα στεγνώξουμε. Δεν κινδυνεύουμε από μολύνσεις. Έτσι, τα παιδιά που μετράνε στον τύπο 1 μπορούν να κάνουν και 6 και 7 μετρήσεις την ημέρα και μετράνε έτσι. Απλώς τα χέρια μας να είναι καθαρά. Έτσι, ο μετρητής επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, άρα δεν πρέπει να τον έχουμε ούτε στο ψυγείο ούτε στους 40 βαθμούς. Θα πρέπει να είστε θερμοκρασίες από τους 10, 12, 14 βαθμούς μέχρι τους 30 βαθμούς maximum. Έτσι, αλλιώς μπορεί να μας μετρήσει λάθος. Το ίδιο και οι ταινίες. Έτσι, και αυτό είναι η πιο απλή, η πιο φτηνή και η περισσότερο ακριβής μέθοδος, ιδίως όταν θέλουμε να υπολογίσουμε δόση ινσουλίνης. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο. HbA1c. Λοιπόν, αυτή είναι η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη μας λέει το αίμα μας συνδέεται με τη ζάχαρη, άρα μας λέει με το πόσο συνδέεται με τη ζάχαρη. Όσο πιο ψηλά είναι τα ζάχαρα στο αίμα μας, τόσο περισσότερο είναι αυξημένη η γλυκοζυλιωμένη. Επειδή τα ερυθρά μας αιμοσφαίρια ζουν περίπου 3 μήνες, η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη σχετίζεται με τους μέσους όρους ζαχάρου του τριμήνου. Είναι σημαντική για όλα τα άτομα τύπου 2, ιδίως αυτά που δεν κάνουν ινσουλίνη και τα οποία δεν χρειάζονται πολύ συχνή αυτομέτρηση. Χρειάζεται πιο πολύ για ψυχολογικούς, όπως σας είπα πριν. Πού πραγματοποιείται αυτή η μέτρηση? Αυτή πραγματοποιείται στο εργαστήριο. Μόνο. Έτσι, και υπάρχουν και κάποιες συσκευές, ιδίως για επαρχίες τώρα που είχαμε πάει στα νησιά. Είχαμε τέτοιου είδους, οι οποίες μπορούσε 5 λεπτά να στο βγάλει, αλλά το πιο αξιόπιστο είναι στο εργαστήριο, το οποίο πρέπει να καλυμπράρει τα μηχανήματά του. Μάλιστα. Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι μια εξέταση, προσέξτε με, η οποία σχετίζεται και με τις επιπλοκές του διαβήτη. Mm-hmm. Κάτω από το 7 είναι απόλυτα αξιοπρεπής και ασφαλής. Όταν περνάει το 7, διπλασιάζονται όλοι οι κίνδυνοι και εμφραγμάτων και εγκεφαλικών και όλων των συνοστηρωτήτων του διαβήτη. Κατανοητό. Άρα γλυκοζυλιωμένη και για τους δύο τύπους. Τώρα, να δούμε λίγο και τους δύο άλλους τύπους, CGMS και FGM. Τα αναφέρατε αυτά εντάχει προηγουμένως. Μιλάμε λοιπόν στη μία περίπτωση για την συνεχή καταγραφή με ελάχιστο ή χωρίς τσίπημα και στο άλλο είναι συνεχής καταγραφή χωρίς τσίπημα. Σωστά? Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, το CGM είναι η παλιά τεχνολογία. Έτσι, αυτή στην αρχή ξεκίνησε για να λειτουργεί μαζί με τις αντλίες ινσουλίνης. Έτσι, είναι ένα πάτσα αυτοκόλλητο, το οποίο το κολλάμε σε κάποιο σημείο του σώματός μας. Συνήθως τα πιο πολλά από αυτά τα αλλάζουν στις 14 μέρες. Υπάρχει τώρα ένα πολύ καινούριο, ελπίζω να φτάσει στη χώρα μας, το οποίο με μια τοπική μπαίνει ποδόρια και θα μπορεί να μένει και ένα χρόνο. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν στέλνουν ασύρματες πληροφορίες στο κινητό μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα σε αυτούς που κάνουν ινσουλίνη, διότι έχουν αλάρμς. Έτσι, τι σημαίνει alarms, που βάζουμε στο κινητό μας και στο συναγερμό. Ειδοποιήσεις. Έτσι λοιπόν, ναι. Βάζουμε ένα συναγερμό όταν πέφτει κάτω από το 70 να σφυρίζει, για να μην πάθουμε υπογλυκαιμία, όταν ανεβαίνει πάνω από το 200 να σφυρίζει. Άρα είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τα άτομα που κάνουν ινσουλίνη, γιατί στον ύπνο τους συνήθως συμβαίνουν υπογλυκαιμίες ή τους ανεβαίνουν υψηλά τα ζάχαρα. Άρα έχει αποδειχθεί ότι αυτοί που χωρούν αυτό το σύστημα έχουν πολύ καλύτερες μετρήσεις και πολύ λιγότερες επιπλοκές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ένα πιο καινούριο σύστημα, το FGM, έτσι λέγεται Flash, ενώ το άλλο λέγεται Continuous, έτσι, γιατί είναι σαν το flash του αυτοκινήτου μας που ανάβει. Έτσι, mm-hmm. Αυτό επίσης μετράει. Δυστυχώς μετράει ανά 5 λεπτά, τα άλλα μετράνε ανά λεπτό. Έτσι, αυτό που έχουμε στη χώρα μας και δεν έχουν έρθει τα εξελιγμένα είναι αρκετά χρήσιμο μεν, αλλά έχει αποκλίσει στα χαμηλά και στα ψηλά. Και δυστυχώς το μειονέκτημά του είναι ότι δεν έχει alarms. Δηλαδή, για να το μετρήσουμε πρέπει να συνδεθούμε εμείς με τη συσκευή. Έτσι, και άρα είναι καταβούληση. Έτσι, και δεν θα μας ξυπνήσει τη νύχτα μα κάνουμε υπογλυκαιμία. Μάλιστα. Από όλα αυτά τα οποία είπατε, θέλω λίγο να συνοψίσουμε και ουσιαστικά να μεταφέρουμε ένα και βασικό μήνυμα. Ο διαβήτης δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο νόσημα, αλλά σε συνάρτηση με άλλες καταστάσεις του σώματος που υπάρχουν, παχυσαρκία, δυσλιπιδεμία, όλα αυτά που είπαμε νωρίτερα. Και το τελευταίο και βασικό είναι ότι αυτός που έχει διαγνωστεί με τον σακχαρό διαβήτη πρέπει να αυτομετράται προκειμένου να έχει την κατάλληλη εφαρμογή της ινσουλίνης. Άρα αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ζάχαρη είναι το κύριο μας καύσιμο, δεν έχει σχέση με τα γλυκά, έχει σχέση με την κληρονομικότητα που δεν αλλάζει και με τα κιλά.
Έτσι, το ζάχαρο κυκλοφορεί στο αίμα μας γιατί είναι το καυσιμό μας, άρα πάει όπου πάνε τα αγγεία μας. Αλλά το ζάχαρο δεν επηρεάζει απλά το ζάχαρο, επηρεάζει όλο τον οργανισμό μας. Μάλιστα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ σημαντικές αυτές τις πληροφορίες, γιατί κατανοούμε ότι τα πράγματα πάντα μπορεί να μην είναι όπως δείχνουν, αλλά θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι για το τι μπορεί να μας βρει αν έχουμε κάποιο ύπουλο νόσημα όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί πραγματικά έχετε μεγάλη οξυντέρκεια. Θα μπορούσατε εν δυνάμει στην επόμενη ζωή σας να γίνετε και γιατρός. Στην επόμενη, ίσως. Έστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Η συσχέτιση του σακχαρώδη διαβήτη με άλλα σοβαρά νοσήματα δεν πρέπει να μας φοβίζει, ούτε όμως να στερεί από το άτομο της χαρές της ζωής. Υπό τον όρο όμως ότι κανείς ελέγχει τις τιμές του σακχάρου τακτικά μέσω της αυτομέτρησης και τηρεί όσα συστήνει ο θεράπων ιατρός. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας.